Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μυτιλήνης. Θα έρθουμε εδώ αμέσως στο στούντιο της τηλεόρασης Μυτιλήνης, γιατί είναι κοντά μας ο Γιώργος Κουκούλας με ενδιαφέρουσες και αποκλειστικές ειδήσεις. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Τα πάνω κάτω ήρθαν. Τα πάνω κάτω, η πρώτη είδηση για σήμερα. Με απόφαση του Αρείου Πάγου άρθηκαν οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί σε έναν υποψήφιο δήμαρχο και έτσι αυτοί που επένδυσαν στην καταστροφολογία θα πρέπει να βρουν επιχειρήματα, πρακτικά επιχειρήματα για να περάσουν μηνύματα στον κόσμο. Μόνο να προσέξουν αυτοί οι γιαλαντζοί δεξιοί της δεξιάς, της Δυτικής Λέσβου, γιατί υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι δεύτερος μπορεί να είναι ο συνδυασμός του ΣΥΡΙΖΑ όπου ο στρατής ο Ζαφύρης κάνει την έκπληξη. Μάλιστα. Και τότε θα ζήσουμε στη μέσα πύρου κάλους. Θα δούμε αυτούς τους γιαλαντζή δεξιούς, οι οποίοι θα τρέχουν να βγει, για να κάνουν κακό στο Βέρο να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε, τότε θα ξεσκεπαστούν πλέον και θα γελάει ο κόσμος. Να πούμε την είδηση λοιπόν, γιατί δεν την είπες, είπες στη μισή, έτσι, χωρίς η είδηση, λοιπόν, η είδηση λοιπόν είναι ότι οι περιοριστικοί όροι, οι οποίοι καθιστούσαν την, όχι την υποψηφιότητα, αλλά την εκλογή του Άκη του Βέρου σαν δημάρχου στην Καλονή, όχι, επικεφαλής θα μπορούσε να κατέβει, αλλά δεν μπορούσε να κηρυχθεί επιτυχών. Οι περιοριστικοί όροι που ήρθαν για το θέμα της... Ήρθαν με ανέρεση από τον Άριο Πάγο και κατά συνέπεια δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την υποψηφιότητά του. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι οποίοι επένδυσαν στην καταστροφολογία και όχι σε επιχειρήματα για το δικό του συνδυασμό, πρέπει να βρουν τώρα άλλα επιχειρήματα, γιατί ο κόσμος θα τους πάρει στο τέλος με τις ντομάτες. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί θα έχουν εμφανιστεί οι ντομάτες το Μάιο. Μου έλεγες πριν μπούμε στο στούντιο ότι αύριο ή σήμερα λίγη η προθεσμία. Αύριο και αύριο θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα για αυτό το θέμα, τα οποία θα πούμε αύριο πάλι κατά αποκλειστικότητα. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ένα πράγμα. Ότι κι άλλοι έχουν μεγάλες διασυνδέσεις. Κι άλλοι. Δεν λέω ονόματα. Εγώ... Με τη συνεταιριστική τράπεζα εννοείς το σκάνδαλο. Όχι, γενικώς λέω ότι κι άλλοι έχουν μεγάλα... Θέματα εννοείς εκλογιμότητας και συμμετοχής. Αύριο, τα οποία τώρα δεν, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το πω, θα πω αύριο. Θέλω να έχω και τα χαρτιά στα χέρια μου. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Σήμερα ή αύριο είναι η τελευταία μέρα που έχουν δικαίωμα να κάνουν... Τελείωσε αυτό. Τέλειωσε. Άρα λοιπόν αύριο θα έχουμε οριστικές αποφάσεις ποιοι έχουν δικαίωμα να κατέβουν σε εκλογές, να διεκδικήσουν την εκλογή τους, έτσι. Και ποιοι δεν έχουν και κλείνει να είναι σε κάποιο ψηφοδέλτιο, έτσι. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι και άλλοι έχουν μεγάλα αερίσματα σε χώρους, σε θεσμικούς χώρους, αλλά τα χρησιμοποιούν, είναι καλό να τα χρησιμοποιούν όχι για να πλήξουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, αλλά για να αποκαταστήσουν την αδικία. Και σήμερα αποκαταστάθηκε μια μεγάλη αδικία. Ωραία. Λοιπόν, φαντάζομαι ο κύριος Βέρος το γνώριζε, έτσι δεν πρέπει να το μάθει από εμάς. Ίσως δεν το ξέρει καλά. Ίσως δεν το ξέρει. Ή το ξέρει επιφανειακά. Δεν έχει αύριο θα το ξέρει απόλυτα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχει γίνει ένας μεγάλος θόρυβος, το έλεγα χθες μέσα από το δελτίο ειδήσεων, σε όλα τα κανάλια. Σχεδόν στα μέσα ενημέρωση, να το πω πιο συγκεκριμένα, τα πανελλαδικής εμβέλειας, παίχτηκε το θέμα με τον Δημήτρη Κόρακα, ο οποίος ήταν ένας εκ των ιδρυτών της Χρυσής Αυγής. Και η κυρία Χιωτέλη Ερυφίλη τον συμπεριέλαβε στο ψηφοδέλτιό της. Και μάλιστα την άκουσα σε δηλώσεις που έκανε σε ένα ραδιοφωνικό, σε ένα site. Επειδή με ξέρει. Δοκουμέντο, να λέει, να επικαλείται ότι ήρθε, μας είπε, δεν ξέραμε, δεν κάναμε επιπολαιότητά μας κλπ. Συγγνώμη, με αυτή την επιπολαιότητα θέλει να διεκδικήσει να γίνει δήμαρχος. Και έτσι να διοικήσει το Δήμο Λέσβου. Να βγαίνει εκ των υστέρων αφού κάνει μια γκάφα να λέει ήταν επιπολαιότητά μας κλπ. Χωρίς να ψάξει. Θέλει συνέχεια να ελέγξει, να κάνει, να δείξει, λέει διάφορα τέτοια. Ας ελέγξει πρώτα το συνδυασμό της. Αλλά εγώ γνωρίζω ποια θηλυκού γένους, μέλος της Ομαρχιακής Επιτροπής, τον εισηγήθηκε. Κατά συνέπεια όλα αυτά τα περιλάχους. Σε τοπικό επίπεδο. Βεβαίως. Τη Ομαρχιακή Επιτροπή Λέσβου. Κάνει να το μάθει με το όνομα ή δεν κάνει. Όχι, δεν θέλω να το πω. Το ξέρουν αυτοί. Το ξέρω κι εγώ. Άρα, εννοείτο. Άρα ήταν εγγνώση του. Για το ποιόν του. Βέβαια. Δεν μπορεί αυτή η κυρία να μην τον ήξερε. Όλη τη μέρα στα μέσα κοινωνική δικτύωση βρίζει του φασίστε. Δεν μπορεί να μην ήξερε το ποιόν αυτού του ανθρώπου. Για να το μην κουφαθούμε τώρα. Δεν φταίει λοιπόν η δασκάλα, η υποψήφια δήμαρχο. Αυτή που την παραπλάνησε. Αυτή που τον εισηγήθηκε φταίει. Δεν γνώριζε, λοιπόν, δηλαδή, δεν ξέρω τι κάνανε. Η κυρία Χιωτέλη. Εγώ έχω πρόβλημα κάποια στιγμή να το πω και το όνομα, δεν υπάρχει θέμα, τι μου κάνει. Λοιπόν, θέλω να κάνεις και ένα σχόλιο. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να κάνεις και ένα σχόλιο. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια επιλεκτική δημοκρατική ευαισθησία. Δηλαδή, παίζει με τους θεσμούς.
δεν είναι δυνατόν να συνεργάζεσαι στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, τότε με τη Χρυσή Αυγή. Να συνεργάζεσαι αρμονικότατα στην επιλογή της κυρίας Θάνου σαν Προέδρου της πιο κρίσιμης Επιτροπής Ανταγωνισμού. Γιώργο, εγώ θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο. Να προσπαθείς να διαλύσεις μια κρίσιμη συνεδρίαση της Βουλής με τη Σπόντα Βαρβαρούση περί αρμάτων μάχης. Πού είναι ο Βαρβαρούς, τίποτα δεν κάνει. Στημένο ήταν για να διαλυθεί η Βουλή εκείνη τη μέρα που είχε μια κρίσιμη συνεδρίαση. Κοίτα στο καναβάτσο ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορεί να αποκηρύσουν και να λένε συνέχεια για δημοκρατικές ευαισθησίες. Δημοκρατικές ευαισθησίες μπορεί να μιλήσει το ΚΚΕ προς τα αριστερά ή μπορεί να μιλήσει το παλιό ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ τώρα και το καινούριο ΠΑΣΟΚ. Επέτρεψέ μου, είδα από να σταματήσει... το βίντεο, αν μου επιτρέψει. Γιώργο, είδα το βίντεο από την παρουσίαση του συνδυασμού της κυρίας Χιουτέλη. Να σου πω ότι στεναχωρήθηκα. Είδες ένα πετυχημένο δήμαρχο, το στρατή, τον Πάλι, ο οποίος είναι και Κουριανός. Από τους λίγους πετυχημένους δήμαρχους του πρώην Δήμου Μυτιλίνης, έτσι. Και καλό παιδί ο στρατής. Ναι. Έτσι να λέμε. Τώρα, δεν ξέρω πώς γίνεται να έχεις ένα ψηφοδέλτιο. Ευγενέστατος, ποτέ πλευρά, δεν βρίζει, ποτέ δεν προκαλεί. Πώς γίνεται να έχεις από τη μία πλευρά τον στρατή τον Πάλι, όνομα. Δεν τον Κόρεκα. Και να έχει και τον Κόρεκα. Πώς είναι λίγο παρανόηση, έχει το στρατή τον Κόρεκα από το χωριό μου. Δεν ξέρω αν ήταν επιλογή του ιδίου του στρατή του Πάλι ή αν ο Γιώργος ο γιος του του ζήτησε, φαντάζομαι, να στρατευτεί. Πίεση, να στρατευτεί, ας πούμε, για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι ναι, η εικόνα μόνο να βλέπεις, να του βάλεις, ας πούμε, στο κέντρο την κυρία Χιωτέλη και δεξιά από τη μία πλευρά να βάλεις τον κύριο Παλκεπινάλη, τον Δημήτρη Κόρεκα, βέβαια τον διαγράψαν, τον βγάλαν από το... Αλλά δεν ξέρω, τον κόρος έγινε. Ακατανόητη κίνηση. Λοιπόν, μόνο αυτό, είναι... θέλω να κάνουμε και ένα σχόλιο. Σήμερα ήταν να γίνει, είναι δεύτερη φορά που αναβλήθηκε η δίκη για τους 5 κατηγορουμένους για τα επεισόδια. Λόγω πινακίου προφανώς. Δεν ξέρω. Όχι, νομίζω κάποιος ζήτησε. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι αναβλήθηκε. Εγώ μένω στο ότι ήταν 5 κατηγορούμενοι από όλο αυτό που έγινε την ημέρα που ήρθε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος δεν τόλμησε να περάσει από το κέντρο και πήγε γύρω-γύρω περιφερειακά. Δεν ξέρω. Έγινε ολόκληρη ιστορία. Με ελικόπτερο κατέβηκε πάνω στην Μεγαλχία. Και συγγνώμη, και φταίνε 5 άτομα τώρα για όλο αυτό που έγινε, τις ζημιές, τα λεωφορεία που σπόραν τον ΜΑΤ κτλ. Άκουγα εγώ με συναδέλφους μου από τα τηλεοπτικά κανάλια που είχαν έρθει, το γραφείο μου ήταν ακριβώς εκεί απέναντι από το Τελωνείο τότε. Το ξέρω. Λοιπόν, και εκεί είχαν συγκεντρωθεί, μάλιστα οι δύο δημοσιογράφοι, ο Νίκος ο Υποφάντης που ήταν εδώ πέρα, είχε και μάσκα αστυνομικών με την οποία του την πήραν, την κλέψανε κάποιοι. Λοιπόν, άκουγα από τα μεγάφωνα του αστυνομικού που μιλάγανε αστυνομικοί, λέει: έχουμε εντολή να κάνουμε οπωσδήποτε συλλήψεις, θα εκτεθούμε. Ναι. Δηλαδή, βρήκανε λοιπόν 5, τους πάνε πάνω. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα καταδικαστεί κανείς. Ας μην κατηγορούμε τους αστυνομικούς. Όχι, όχι. Δεν κατηγορούμε τους αστυνομικούς. Με κρύα καρδιά. Όχι, τους αστυνομικούς. Και μάλιστα μαθαίνω ότι κάποιος από τους αστυνομικούς που είναι μάρτυρας θα πει ότι εντάξει. Κάνουμε κάποιες συλλήψεις, αλλά ήταν συλλήψεις μέσα στα πλαίσια ότι ξέρεις κάτι, πέταγε μια πέτρα. Όχι τώρα με κατηγορίες με βαρύτητες κλπ. Ότι κάψαν τη Μυτιλίνη, κάναν, δείξανε ακροδεξιούς, όλους τους βαφτίζανε, τους πιάσανε ας πούμε φωτογραφίες και τέτοια πράγματα. Μην τρελαθούμε. Τους ακροδεξιούς. Δεν θέλω να τους. Τους ακροδεξιούς συναγελάζονται, τους βάλανε στο ψηφοδέλτιό τους και τους βγάλανε μετά. Μπράβο. Είμαστε εννοείται κατά της βίας από όπου και αν προέρχεται. Αλλά όχι συλλήβδη να συλλαμβάνουμε και να την πληρώνουμε 1, 2, 3, 5, 10 πώς ήταν αυτή για όλο το κακό αυτό που είναι, που θεωρώ ότι η ηθική αυτοργή ποιοι είναι. Το Τσίπρα να πάνε να πιάσουν. Το κατάλαβα. Αυτό το δημιούργησε. Επιτρέπεται ο Πρωθυπουργός, το βλέπουμε κάθε μέρα στα κανάλια, Πρωθυπουργός και στελέχη της κυβέρνησης να μην μπορούν να πάνε πουθενά να τους κυνηγάνε παντού με τις πέτρες. Θα με πούνε τώρα αντιθέσει. Θυμάσαι τι κάνανε αυτοί το 12, 13, 14. Σε συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Σε αρμονική συνεργασία τότε. Γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά πληρώνουν τώρα. Βλέπω εδώ μου γράφει, υπάρχει και μία πληροφορία. Τι πληροφορία είναι αυτή? Κάποια πληροφορία. Αυτό είναι από τα ανίκουστα. Ήρθαν οι θεσμοί, όπως σας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Εγώ τους λέω τρόικα. Τρόικα. Το ίδιο πράγμα. Ναι, το αλλάξαμε. Ναι, ότι κάτι κάναμε. Ναι. Ήρθαν λοιπόν οι θεσμοί ναι. για να κάνουν έλεγχο για τα προαπαιτούμενα ναι. προκειμένου να εκτελεστεί η δόση. Το ένα δις. Ναι, γιατί έχουμε να πάρουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Και άλλα λεφτά που θα πάρουμε από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων που διακρατεί η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Μάλιστα. Λοιπόν.
Έχει γίνει το εξής απίθανο. Εκεί εκκρεμούν γύρω στους 350.000 συντάξεις, αιτήσεις συντάξεων. Ναι. Στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο έχουν διαγράψει πάνω από 200.000 για να μην φαίνονται οι οφειλές. Γιατί όταν το δουν αυτό οι άλλοι θα επιμένουν τα λεφτά αυτά να πάνε να πληρώσουν τη συντάξη, θα κλείσει η μερίδα. Τώρα αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό. Τι να λέμε, αφού είναι αλήθεια. Θα γίνει επερώτηση στη Βουλή αύριο. Έχουν διαγράψει. Δεν θα γίνει επερώτηση στη Βουλή, σου λέμε. Όντως έχει γίνει αυτό. Τώρα το πήρα χαμπάρι θεσμοί και το ψάχνουν. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Βέβαια. Πανελλήνιες και όχι μόνο που μας λες. Απίστευτο. Τι να το κάνει ο Γιάννης Ομρούτσης. Αύριο μεθαύριο θα δεις ο Γιάννης Ομρούτσης θα πει στη Βουλή. Και θα γίνει χαμός. Λοιπόν. Και έτσι νομίζω ότι το λύσαν το θέμα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και για τα όσα πολύ σημαντικά σήμερα. Ναι. Αύριο θα πούμε πολλά και διάφορα θέματα πολύ σημαντικά και με χαρτιά. Εν αναμονή λοιπόν των αυριανών αποκαλύψεων. Ορισμένοι θα κάνουν μεγάλη Παρασκευή πρόωρα. Λοιπόν, εγώ θα σε παρακαλώ να μείνεις μαζί μας να δούμε ένα βίντεο, γιατί τις δύο πρώτες μέρες μίλησα για τη φορολογία που έρχεται στα σκάφη. Δηλαδή, ένα χόμπι έχουν κάποιοι στα νησιά. Βάζουν τώρα τέλη κυκλοφορίας και στα σκάφη. Θα τρελαθούμε εντελώς. Έτσι, λοιπόν. Θα μας τα κόψουν όλα. Όχι, το νεολογήσουμε στα Ιβαλή. Κάνα πρόβλημα. Έτσι θα γίνει. Όπως έχουμε ένα θεό σκάφη. Ελληνικά, Παναμά, Μάλτα, σημαία κτλ. Έτσι, για να κάνουν τους φόρους του ελληνικού κράτους. Είναι χώρα προς ένταξη. Δεν της έχει αφαιρεθεί ακόμα αυτό το δικαίωμα της Τουρκίας. Παρότι πολλές φορές ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν της έχει αφαιρεθεί. Αλλά αφού είναι χώρα προς ένταξη, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Άλλωστε πάει στα Ιβαλία του νεολογίες ή στη Σμύρνη. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε το βίντεο. Τι μας λέει ο Παναγιώτης Χατζηκυριάκος για το θέμα με τα τέλη κυκλοφορίας που θα επιβληθούν στα σκάφη πάνω από 7 μέτρα από τις 9 Μαΐου. Κύριε Χατζηκυριάκο, η σεζόν η καλοκαιρινή ανοίγει, όμως έχει μπει ένα νέο τέλος, το τέλη πλοίων όπως θέλουν να ονομάζεται, δηλαδή στα σκάφη αναψυχής θα μπει κάποιο τέλος το οποίο είναι δυσβάστατο, απομακρύνουμε τελικά τον τουρισμό, τι γίνεται. Ναι, δυστυχώς. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται είναι μόνο, ισχύει μόνο για την Ελλάδα, για τα πλοία τα οποία θα επισκέφτονται τις ελληνικές θάλασσες. Είναι το τέλος πλοίων αναψυχής και ημεροπλοίων. Αφορά όλα τα σκάφη ανεξαρτήτου σημαίας, και τα ιδιωτικά και τα επαγγελματικά και τα τουριστικά τα οποία θα είναι υπονάβλωση. Και οι χρεώσεις ξεκινάνε εξής. Ξεκινάνε από 7 μέτρα, 7 με 8 μέτρα είναι 16 η χρέωση το μήνα, γιατί είναι μηνιαία η χρέωση. Μετά πάει στα 8 με 10 μέτρα 25 ευρώ η χρέωση. 10 με 12 33 και μετά από τα 12 μέτρα και πάνω η χρέωση γίνεται αναμέτρο πλέον και θα είναι 8 ευρώ το μέτρο και πάλι ένα μήνα. Μην φανταστείτε ένα 12-μετρο σκάφος, θα είναι 96 ευρώ το μήνα. Έτσι. Πέρα από τις άλλες χρεώσεις που υπάρχουν όταν ειδικά μιλάμε για ξένα για σημαία, σκάφη με ξένη σημαία, είτε είναι τουρκικό, είτε είναι αμερικάνικο, είτε είναι ρώσικο, είτε είναι γαλλικό, θα πληρώνει αυτό το τέλος. Άρα, σκάφη το οποίο πληρώνει, ας πούμε, για την είσοδο στη χώρα, το λεγόμενο ΔΕΤΕ στα Τελωνία, το οποίο κυμαινόταν από 30 έως 50 ευρώ αναλόγως σε τι κατηγορία είναι το σκάφος, για να βγάλει τα χαρτιά του εισόδου στην Ελλάδα, προστίθεται και αυτό, έτσι. Είναι συν. Και το κακό είναι ότι είναι ένα μήνα. Δηλαδή, αν μπει κάποιος τώρα, μπορεί ας πούμε, μέχρι 30 Απριλίου να κυκλοφορεί ας το πούμε, το σκάφος του στην Ελλάδα, και από πρώτη μου θα πρέπει να το ανανεώσει. Μάλιστα πρέπει να γίνει πριν τη λήξη του μήνα, να γίνει ανανέωση του ΤΑΠΕΗ, διότι αν δεν προλάβει, τα πρόσημα είναι μεγάλα, συνήθως ξεκινάνε πάνω από 500 ευρώ, αναλόγως με τα μέτρα πάει του σκάφους. Άρα μιλάμε ότι αρχίζει και γίνεται λίγο δύσκολο όλο αυτό, διότι και η διαδικασία το απαιτεί, όλα αυτά πρέπει να γίνει με ηλεκτρονικό παράβολο, να πληρωθεί στην τοπική ΔΟΗ, η οποία γίνεται
μόνο σε εργάσιμες ημέρες και τα ωράρια που είναι ανοιχτές οι ΔΟΗ, ή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ή να γίνει, ξέρω εγώ, μπορεί να γίνει και σε λιμεναρχία από ό,τι μας είπαν, γιατί περιμένουμε κάποιες διευκρινήσεις. Να φανταστείτε ότι ούτε η πολιτεία είναι έτοιμη να εφαρμόσει αυτό το νέο μέτρο, διότι έπρεπε να ξεκινήσει τώρα από 2 Απριλίου, το πήγανε 9 Μαΐου, συγγνώμη. Το κακό είναι ότι είναι κάτι το οποίο, παρόλο που είναι ένα είδος ακριβού σπόρος, το πούμε έτσι, είναι άνθρωποι που έχουν μια πολύ καλή οικονομική επιφάνεια. Παρ' όλα αυτά θα δείτε, θα φοβόμαστε να το δούμε κι εμείς, ότι θα υπάρχει αντίδραση και φοβόμαστε πάρα πολύ ότι θα μειωθεί η προσέλευση των σκαφών προς την Ελλάδα γενικά. Γιατί εντάξει, μπορεί οι άνθρωποι να είναι μια καλή οικονομική κατάσταση, αλλά κάποια πράγματα να είστε σίγουροι ότι δεν θα δεχτούν εύκολα να τα πληρώσουν. Και να μην ξεχνάμε το προς το παρόν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Άρα, αντεγωνίστρες χώρες όπως είναι η Τουρκία, είναι η Ιταλία, είναι η Κροατία, είναι η Ισπανία, είναι η Μάλτα. Εγώ πιστεύω ότι για αυτό το λόγο πολλά σκάφη, ειδικά τα μεσαία, τα μικρά ή γύρω στα 15-20 μέτρα, εγώ θεωρώ ότι δεν θα έρθουν εύκολα στην Ελλάδα. Θα το δούμε σύντομα αυτό με την εφαρμογή του μέτρου. Πάντως, επειδή έχουμε δει κάποια δημοσιεύματα στο ίντερνετ για αυτό το θέμα και έχουμε δει αρκετές αντιδράσεις, γι' αυτό το λέμε, δεν το λέμε τυχαία. Μπορεί να πάρει παράταση, δηλαδή να συζητηθεί, να πάρει παράταση. Εμείς έχουμε ζητήσει και από τα άλλα νησιά να μην εφαρμοστεί. Έτσι κι αλλιώς είναι ο νόμος που είχε ψηφιστεί το 2014 και στην πορεία είδαν ότι δεν ήταν σωστή απόφαση, από ό,τι φάνηκε, και το είχαν παγώσει. Τώρα έρχεται η κυβέρνηση και το ξεπαγώνει και πάει να το εφαρμόσει. Θεωρώ ότι δεν θα βοηθήσει. Ήδη ο θαλάσσιος τουρισμός έχει καταπονηθεί. Δηλαδή, έχουμε σε όλη την Ελλάδα, πέρα με την κρουαζιέρα, έχουμε πρόβλημα και στα σκάφη. Και ειδικά σε εμάς εδώ στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Δεν αφήνει πολλές προϋποθέσεις να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Είναι ένα βαρύδι σε όλα τα προβλήματα που έχουμε. Καλό θα ήταν να το ξανασκεφτούν. Εμείς έχουμε κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση και οι ενώσεις ή άλλα τα νησιά έχουν αντιδράσει. Προσπαθούμε να τους δώσουμε να καταλάβουν στο Υπουργείο ότι δεν είναι καλή ιδέα. Δεν είναι σόφρον να γίνει αυτή την περίοδο που ξέρουμε ότι θα έχουμε μείωση από ό,τι φαίνεται γενικά στην Ελλάδα. Και πάνω απ' όλα δεν ωφελεί και το νησί μας στην Ελλάδα. Και ακόμη περισσότερο το νησί, γιατί κάποια στιγμή πήγαινε πάρα πολύ καλά το κομμάτι του γιότινγκ. Ερχόταν πολύ ωραία σκάφη. Γιατί εντάξει, δεν μπορεί ότι δίνουν και μια έγκλη στην περιοχή. Είναι σκάφη τα οποία ξοδεύουν. Έτσι. Μπορεί πιο σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αλλά αφήνουν λεφτά. Λοιπόν, δεν έχουμε, ας πούμε, την πολυτέλεια να χάνουμε και αυτούς τους τουρίστες, το πούμε. Εύχομαι να μας ακούσουν στα Υπουργεία και να μπορέσουμε να το παγώσουμε έστω για κάποια χρόνια ακόμα. Ένα άλλο θέμα, κύριε Χατζηκυριάκο, είναι το θέμα της βίζας. Αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει, έτσι. Όχι ακόμα. Κάναμε κάποιες ενέργειες και εμείς σαν Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων και το Επιμελητήριο Λέσβου. Κάναμε κάποιες επιστολές και κάποιες ενέργειες. Κάθε χρόνο κάνουμε, απλά φέτος ήταν λίγο πιο ομιχλώδης το τοπίο, δεν είχαμε ξεκάθαρες απαντήσεις από το Φεβρουάριο που κάναμε τις προσπάθειες να δούμε πότε θα ισχύσει το μέτρο πάλι της βίζας που δίνεται εδώ στα νησιά. Δεν πέραμε ικανοποιητικές απαντήσεις και κάναμε και άλλες ενέργειες. Τέλος πάντων, κάπου προχώρησε η κατάσταση. Πήραμε χθες μια απάντηση όπου σκέφτονται να ξεκινήσει σύντομα η βίζα στα νησιά, ίσως μετά τις 15 Απριλίου. Θεωρώ ότι επειδή το Ραμαζάν φέτος είναι των Τούρκων, είναι σχετικά νωρίς, νομίζω είναι αρχές Μαΐου, τέλη Απριλίου, καλό θα είναι να το δουν πιο ζεστά στο Υπουργείο και να ξεκινήσει, διότι παρόλο που έχει ανοίξει βίζα σέντερ στο Αϊβαλί, στο επιμελητήριο του Αϊβαλίου, έχει ανοίξει ένα βίζα σέντερ το οποίο θα βοηθήσει, θα μειώσει την ταλαιπωρία των Τούρκων επισκεπτών που επιθυμούν να έρθουν στην Ελλάδα και στα νησιά. Δεν παραμένει ένα σοβαρό κόστος και νομίζω ότι πάρα πολλοί θα πάρουν την επιλογή τους να έρθουν να βγάλουν τη βίζα εδώ, διότι έχει μικρότερο κόστος και βγαίνει άμεσα, βγαίνει σε 1-2 ώρες το πολύ. Αναμένουμε και αναλόγως θα πράξουμε κι εμείς τι άλλες προσπάθειες θα κάνουμε. Πάντως νομίζω ότι είμαι σε καλό δρόμο για τη βίζα.
Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές εδώ στη Λέσβο. Έτσι θα έχουμε, όπως προβλέπετε, ένα καυτό επόμενο διάστημα, με τις κόντες να ανεβαίνουν καθημερινά. Η Λαϊκή Συσπήρωση καταγγέλει τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο, κύριο Αποστόλ, με το συνδυασμό με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εντέχνως διαδίδει ότι τον ζητούσαν όλοι οι δήμαρχοι, οι υποψήφοι δήμαρχοι, και στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη και στην Δυτική Λέσβο, ότι τον ήθελαν για τα ψηφοδέλτιά τους, ενώ η Λαϊκή Συσπήρωση υποστηρίζει το αντίθετο, και γι' αυτό, αφού έκανε γύρο, έκανε τον γυρολόγο, στο τέλος κατέληξε σε ένα ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Η Λαϊκή Συσπήρωση Μανταμάδου εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση. Καλά θα κάνει ο κύριος Αποστόλου να σταματήσει τα ψέματα και τις συγκοφαντίες ότι δήθεν ο υποψήφιος δήμαρχος στον Δήμο Δυτικής Λέσβου Γιάννης Σικάς τον πολιορκούσε για να μπει στο ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης. Αν είναι ποτέ δυνατόν ο συγκεκριμένος κύριος να είναι στα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης σε ένα χώρο σαν τον Μανταμάδο, πόσο δε μάλιστα αφού στήριξε όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που πάρθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και έχει την κύρια ευθύνη για το κλείσιμο του σφαγείου και τη μετέπειτα ιδιωτικοποίησή του. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Αποστόλου γυρόφερνε όλους τους υποψήφιους δημάρχους ώστε να βρει τη νέα του πολιτική στέγη ώστε να συνεχίσει το ίδιο αντιλαϊκό του έργο. Έτσι τελικά κατέληξε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Καλούμε τους κατοίκους του χωριού μας να απομονώσουν τέτοιες πρακτικές και να στηρίξουν τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης που αποτελούνται από ανθρώπους αγωνιστές που έχουν δώσει δείγμα γραφής στους καθημερινούς αγώνες ενάντια στους αντιλαϊκούς νόμους που εξαθλιώνουν και δυσκολεύουν την ζωή των λαϊκών στρωμάτων τόσο στο Δήμο με υποψήφιο δήμαρχο τον Γιάννη Σικά όσο και της περιφέρεια και την τοπική κοινότητα Μανταμάδου. Συμπληρώθηκε το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης με επικεφαλής τον κύριο Τάσο Σταύρο, τον σημερινό βουλευτή του ΚΚΕ στον νομό Λέσβου, με 7 ονόματα. Τα ονόματα αυτά είναι η κυρία Αρχοντή Δέσποινα, ιδιωτική υπάλληλος, η κυρία Βουλβούλη Μαρία, ιδιωτική υπάλληλος, μέλος της διοίκησης του Παλαισβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, ο κύριος Καρακούσης Γιώργος, συνταξιούχος, τέος δήμαρχος Ερεσού, η κυρία Κλειδαρά Ευαγγελία, ιδιωτική υπάλληλος, ο κύριος Μπόρατζης, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας των ΕΒΕ, ο κύριος Ντινενής Μπάμπης, γραμματέας του Παλαισβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, και ο κύριος Στεφανής Δημήτρης, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου. Αυτά είναι τα 7 ονόματα με τα οποία, όπως σας είπαμε, συμπλήρωσε το ψηφοδέλτιό του η Λαϊκή Συσπήρωση για τις περιφερειακές εκλογές με επικεφαλής τον κύριο Σταύρο Τάσο. Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Μυτιλίνης, κυρίες και κύριοι, και έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν πολύ καλό φίλο και δεν είναι άλλος από τον καθηγητή γεωλογίας και διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, του Συγκρίου εννοείται, τον κύριο Νίκο Ζουρό. Κύριε Ζουρό, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε καιρό να τα πούμε και θεωρώ ότι έχουμε να πούμε κάποια πράγματα πολύ σημαντικά. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τη δουλειά που κάνετε τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα πολλή δουλειά έχετε ρίξει, εσείς και οι συνεργάτες σας, όσον αφορά κυρίως την προβολή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, του απολιθωμένου δάσους, του γεωπάρκου, τα οποία πλέον είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο. Ή κάνω λάθος? Κάνουμε μια συζήτηση. Τα έχετε κάνει, συγγνώμη που σας διακόπτω, τα έχετε κάνει. Δεν είναι γνωστά από μόνο τους. Ο στόχος ήταν πάντα να αξιοποιήσουμε τα στοιχεία τα οποία είχαμε στα χέρια μας ως Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, με στόχο να γίνει ολοένα και πιο γνωστό και το ίδιο το μνημείο, αλλά και το νησί μας, στο οποίο έχει την τύχη να φιλοξενεί αυτό το μοναδικό μνημείο. Πάντα πίστευα ότι η ύπαρξη ξεχωριστών μνημείων μπορεί να βοηθήσει και αναπτυξιακά τον τόπο. Είναι πολύ σημαντικό, καθώς ο τουρισμός αναπτύσσεται. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια και ολοένα και περισσότερο μετακινούνται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο στα πλαίσια
των διακοπών τους για να επισκεφθούν άλλους τόπους. Και σε όλη αυτή την προσπάθεια για την ανάπτυξη του τουρισμού, ένα βασικό στοιχείο είναι η διαφοροποίηση. Τι μας διαφοροποιεί εμάς από όλα τα υπόλοιπα νησιά του ελληνικού αρχιπελάγου? Τι έχει Λέσβος να παρουσιάσει σε έναν ξένο επισκέπτη, ο οποίος έρχεται να περάσει τις διακοπές του εδώ, που δεν έχουν τα άλλα νησιά? Αυτό, ξέρετε, είναι, μπορεί να γίνει το στοιχείο το οποίο θα προσελκύσει ανθρώπους να έρθουν στη Λέσβο, αντί να επισκεφθούν τα γειτονικά μας νησιά, είτε της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, είτε και τα νησιά τα οποία είναι πιο ανεπτυγμένα τουριστικά, όπως είναι οι Κυκλάδες ή τα Δωδεκάνησα, ή και τα νησιά του Ιωνίου. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι επειδή το μνημείο αυτό είναι πραγματικά μοναδικό στο είδος του, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά στον κόσμο ολόκληρο, ότι μπορεί να αποτελέσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιοχή μας. Να ρωτήσω κάτι. Αδικείται από τη γεωγραφική του θέση? Κοιτάξτε να δείτε. Το λέω με την έννοια ότι αν ήταν εδώ κοντά στη Μυτίλη, στην πρωτεύουσα, που υπάρχει πιο εύκολη, είναι πιο δυνατή η επίσκεψη ενός τέτοιου χώρου από το να κάνεις 100 χιλιόμετρα και σε έναν δρόμο ο οποίος δεν είναι και από τους καλύτερους της Ελλάδας, θα λέγαμε. Η αναμφισβήτητα, η πρόσβαση είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά για οποιοδήποτε μνημείο ή για οποιοδήποτε χώρο θέλει να είναι επισκέψιμος. Γι' αυτό για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία η ολοκλήρωση του οδικού άξονα Καλονής Ιγρίου, που επιτέλους επανεκκίνησε και βρίσκεται σε εντατικούς ρυθμούς ήδη τις τελευταίες μέρες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση. Ταυτόχρονα, η δημιουργία του λιμανιού στο Σίγρι... Σε λίγες μπαίνει γραμμή από την... Κυρίως η ακτοπλοϊκή σύνδεση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, πάντα αυτό ήταν το ζητούμενο. Προσωπικά πρέπει να σας πω ότι θεωρούσα ότι πάντα υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να υπάρχει αυτή η ακτοπλοϊκή σύνδεση. Υπήρχαν άλλα προβλήματα. Και επιπλέον ανήκε στο ΝΑΤΟ, στρατηγικός στόχος. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό που φέτος αυτό επιτυγχάνεται επιτέλους και θα συνδεθεί η Λέσβος και με μια δεύτερη πύλη. Είναι μεγάλη δουλειά, θεωρώ, ότι όταν κατεβαίνει κάποιος επισκέπτης με το πλοίο και μόνο που περνάει από εκεί και βλέπει τις πινακίδες δεξιά, αριστερά, ας πούμε. Σίγουρα θα αυξηθεί η επισκεψιμότητα. Επομένως, η πρόσβαση, όπως το είπατε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει όμως να πούμε και ότι το γεγονός ότι αυτό το μνημείο υπάρχει σε αυτή την περιοχή, υπάρχει και λόγω της γεωγραφικής του θέσης. Εννοείται, δηλαδή, ναι. Όπως καταλαβαίνετε, αν βρισκόταν ενδεχομένως πιο κοντά σε ένα μεγαλύτερο αστικό κέντρο που υπήρχε δυνατότητα περισσότερος κόσμος ανεξέλεγκτα να βρίσκεται στη γύρω περιοχή, ενδεχομένως να είχαμε πολύ μεγαλύτερες φθορές από ότι είχαμε μέχρι να αρχίσει η διαδικασία προστασίας. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι για πάνω από 100 χρόνια η περιοχή του απολιθωμένου δάσους ήταν χωρίς μέτρα προφύλαξης, χωρίς να έχει ένα μουσείο το οποίο να το φροντίζει, με αποτέλεσμα θα υπήρχε κίνδυνος ενδεχομένως να είχε εξαφανιστεί πριν να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια. Επομένως, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που βλέπω συνήθως κάθε δυσκολία για καλό και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάθε στοιχείο το οποίο υπάρχει προκειμένου να έχουμε ένα καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα πρέπει να προβληθεί. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Στην επιστημονική κοινότητα σε όλο τον κόσμο γνωρίζουν πια για το απολιθωμένο δάσος, αλλά ακόμη δεν είναι αυτό που θα μπορούσε να είναι από την άποψη της τουριστικής του προβολής. Και εκεί, όσο και να προσπαθεί το μουσείο μόνο του να τεκμηριώνει και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε αυτός ο οποίος θα επισκεφθεί τη Λέσβο να μπορέσει να δει το μνημείο αυτό και να καταλάβει την αξία του, να είναι σημαντικές, χρειαζόμαστε τη βοήθεια κεντρικά. Χρειαζόμαστε δηλαδή να ενταχθεί το απολιθωμένο δάσος μέσα στην καμπάνια προβολής της χώρας. Γιατί το μέγεθος της χώρας. Μιλάω για την καμπάνια προβολής του ΕΟΤ, όπου θεωρώ, όπως είναι τα μετέωρα, όπως είναι το φαράγγι της Αμαριάς, όπως είναι το ηφαίστειο της Σαντορίνης, δεν έχει ενταχθεί ποτέ στην εθνική καμπάνια της χώρας. Και θεωρώ ότι είναι ένα μνημείο το οποίο πλέον αξίζει να βρίσκεται μέσα σε αυτή την καμπάνια και να προβάλλεται ως ένα μνημείο το οποίο συνδέεται με την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Αυτό σίγουρα θα βοηθήσει την αύξηση της επισκεψιμότητας, παράλληλα βέβαια με όλες τις άλλες ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνονται και από την περιφέρεια και από το Δήμο. Κοιτάξτε να δείτε, αναμφισβήτητα έχει επηρεάσει.
Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι ακριβώς σε μια δυσκολία, σε μια στιγμή όπου η εικόνα της Λέσβου ήταν η αρνητική εικόνα που τα διεθνή μέσα ενημέρωσης πρόβαλαν, εμείς προσπαθήσαμε να πάμε ενάντια στο ρεύμα και να προβάλλουμε και τη θετική εικόνα. Νομίζω ότι αυτό ήταν το καθήκον. Βοήθησε η πολιτεία, γιατί δεν είδα διαφημιστικά ούτε για τα νησιά που έχουν δεχτεί τις προσφυγικές ροές, αλλά ούτε για το μουσείο. Νομίζω ότι η προσπάθεια πρέπει να βρίσκεται στην κατεύθυνση να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που μας δίνεται, όχι μόνο εθνική, αλλά και διεθνή θα έλεγα. Εμείς μέσα από την UNESCO κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να προβάλλουμε την εικόνα της Λέσβου ως ένας τόπος ο οποίος αφενός μεν, στον οποίο αφενός μεν πραγματοποιούνται διεθνείς δραστηριότητες. Θέλω να σας θυμίσω ότι δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι κάναμε τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να έρθουν ξένα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και με ό,τι αυτό μπορεί να έχει σημασία για την προβολή της εικόνας, η οποία είναι έμεση. Δηλαδή, προβάλλουμε ότι εδώ είναι ένας ασφαλής τόπος στον οποίο μπορούν να έρθουν νέοι φοιτητές για να πραγματοποιήσουν μαθήματα, να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες γύρω από το πολυθωμένο δάσος, αλλά και τα υπόλοιπα μνημεία, τα φυσικά της Λέσβου, με στόχο να τονώσουμε στο εξωτερικό την εικόνα της ενός νησιού που είναι ασφαλές και που έχει πρόσθετα ενδιαφέροντα πέρα από αυτά που είναι το προσφυγικό που έφερε σε τόσο δυσχερή θέση τη Λέσβο από την άποψη της προσέλκυσης επισκεπτών τα τελευταία χρόνια. Αρρωγή παύλα βοήθεια από το Δήμο Λέσβου και την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είχατε προς αυτήν την κατεύθυνση που λέτε. Η προσπάθεια... Τη ζητήσατε, σας την πρόσφεραν από μόνοι τους. Πρέπει να πούμε ότι τόσο οι υποδομές του μουσείου όσο και τα έργα τα οποία πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούνται μέσα από το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το θέμα της προβολής είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι σε όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται, συμμετοχές δηλαδή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, πάντοτε προσφέρεται υλικό, έντυπο και φυλάδια και υλικό προβολής προκειμένου να προβληθεί. Είδα τον Παγιαρεωτικό Σύλλογο να κάνει μια πολύ ωραία εκδήλωση με πάρα πολύ κόσμο που ήσασταν και από τους ομιλητές και τους θυμόμενους. Έχετε Αθήνα, δίκιο, ήταν μια πολύ σημαντική εκδήλωση και γι' αυτό το λόγο και εμείς προσπαθήσαμε να ανταποδώσουμε όσο μπορούμε με ένα ευχαριστώ και με μια βράβευση του Συλλόγου. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις... Έχουμε δει αυτό, λέω, έχουμε δει από την περιφέρεια γι' αυτό και από το Δήμο. Δηλαδή δεν μπορεί ένας σύλλογος τώρα, ο Παγιαραγωτικός, ο οποίος δεν έχει και τα οικονομικά κίνητρα, ούτε να χρηματοδοτήσει, να κάνετε τις εκδηλώσεις, τις οποίες θα πρέπει να κάνει η περιφέρεια και ο Δήμος Λέσβου. Οι εκδηλώσεις αυτές, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι. Όλοι. Δηλαδή δεν αν δεν ξεκινήσει η περιφέρεια, κύριε Ζούρο, και ο Δήμος Λέσβου, δηλαδή ποιος θα κινητοποιηθεί. Το σπίτι τους εννοείται ότι φιλοξενεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Τόσο ο Δήμος όσο και η Περιφέρεια διαχρονικά έχουν στηρίξει την προσπάθεια η οποία γίνεται. Πρέπει να πούμε ότι και αυτό ανεξάρτητα από την αρχή η οποία βρίσκεται, γιατί το μουσείο εσείως συμπληρώνει 25 χρόνια ζωής και όπως καταλαβαίνετε έχουμε πολλές περιφερειακές αλλά και δημοτικές αρχές. Πρέπει να πω ότι πρέπει όλοι να κινητοποιηθούμε. Δηλαδή ο τόπος χρειάζεται κάθε δύναμη, κάθε δυνατότητα, κάθε σύλλογο, κάθε φωνή να προβάλλουμε και να αναδείξουμε την εικόνα της Λέσβου. Δράπτω με τις ευκαιρίες που σας έχω εδώ τώρα και με την ιδιότητά σας του καθηγητή γεωλογίας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή τώρα τελευταία με τους σεισμούς, έχουμε πολλούς σεισμούς, αλλά βλέπουμε συναδέλφους σας πάλι να έρχονται σε κόντρες, τους βλέπουμε συνέχεια. Κάθε τόσο και λιγάκι, μόλις υπάρχει μια σεισμική δόνηση μεγάλη. Με αφορμή την τελευταία σεισμική δόνηση στο Καλαξίδι, είδαμε πάλι στα παράθυρα συναδέλφους να κοντράρονται. Θέλω να μου πείτε εδώ για την περιοχή μας. Σε τι κατάσταση είμαστε? Κοιτάξτε, δείτε, αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι το ζήτημα του σεισμικού κινδύνου, αλλά και γενικότερα των φυσικών κινδύνων, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο δεν σηκώνει κανένα είδους πρόβλεψη, αλλά και κανενός είδους παιχνίδι.
ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί το ζήσατε, ότι την περίοδο που είχαμε το σεισμό στη Βρύσα, ξαφνικά κυκλοφόρησαν φήμες ότι επίκειται ένας πολύ ισχυρός σεισμός στη Λέσβο, βγάλαμε τους ανθρώπους έξω. Ήμουν από τους ελάχιστους που προσπάθησαν με ψυχραιμία να πω ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο και είναι έγκλημα πραγματικά να πανικοβάλλουμε τους πολίτες χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς μια ουσιαστική ένδειξη. Δεν υπάρχει. Εγώ στο news.gr ξεκαθάριζα ότι δεν υπάρχει πρόληψη σε όλο τον κόσμο. Επομένως, αυτό δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας να λέει. Και δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε ανεύθυνες φήμες, οι οποίες τελικά πλήττουν το κύρος των ίδιων των επιστημόνων. Βεβαίως. Γι' αυτό το λόγο, επειδή με ρωτήσετε και δεν θέλω να υπεκφύγω, στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή η οποία είναι σεισμικά ενεργή. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ανησυχίας, κανένα στοιχείο και καμία ένδειξη. Αυτή τη στιγμή είναι εγκατεστημένα μηχανήματα στην Λέσβο και παρακολουθούμε, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει επιστημονική παρακολούθηση των φαινομένων και είμαστε υποχρεωμένοι οτιδήποτε έχουμε να το δίνουμε έγκαιρα και με σωστό τρόπο στην πολιτεία, έτσι ώστε τόσο η περιφέρεια που είναι αρμόδια, ο Δήμος και κυρίως η Κεντρική Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατευτεί ο πληθυσμός. Προς Θεού δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας αυτή τη στιγμή για τον Βόρειο Αιγαίο. Να είστε καλά κύριε Ζώση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς κυρίες και κύριοι να αλλάξουμε θέμα και να πάμε να δούμε τώρα τι μας λέει ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο κύριος Κυριάκος Πετρέλης, για τις ενισχύσεις που γίνονται στο εξωτερικό του λιμανιού, το Κρυπίδωμα, προκειμένου να ενισχυθεί. Να πούμε ότι το κονδύλι για τις ενισχύσεις αυτές γίνεται από το προϋπολογισμό του Δημόσιου Ταμείου. Κύριε Πετρέλη, αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει από σήμερα οι εργασίες ενίσχυσης του μόλου που σκάει το κύμα, ναι, πάνω στην εξωτερικά του λιμένα της Μυτιλίνης, έτσι, ναι, με κάποια βράχια για την προστασία από τα κύματα και της θεολόδους ανέμους. Βλέπουμε ότι το έργο έχει ξεκινήσει. Ναι, έγινε μία μελέτη από ένα συνεργείο από Αθήνα, μία αποτύπωση όλη τη χερσαία ζώνη του λιμένα Μυτιλίνης. Ξεκινήσαμε από ναυτικό όμιλο, λιμάνι εντός, πράσινο βάρο και εκτός πάλι μέχρι το άγαλμα της Ελευθερίας, να δούμε αν υπάρχουν προβλήματα στατικότητας και αν υπάρχουν προβλήματα. Πράγματι, διαπιστώθηκε ότι σε 2-3 σημεία ότι πρέπει να γίνουν κάποιες επεμβάσεις. Από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας, δηλαδή από το ΠΟΔΟΕ, με χρηματοδότηση δηλαδή από εκεί, ξεκινήσαμε το έργο. Έγινε η μελέτη, δημοπρατήθηκε, είναι το έργο αποκατάσταση τμήματων προσύνεμε μόλου και υποσκαφών κρυπεδωμάτων χερσαία ζώη σημαίνα Μυτιλίνης. Είναι ο προϋπολογισμός δαπάνης 70.000 ευρώ. Έγινε κανονικά η προκήρυξη δημοπρασία. Το έχει ανάλαβει, η ανάδοχος είναι η εταιρεία Πράξης, η οποία άρχισε να το υλοποιεί τώρα αρχικά από την εξωτική πλευρά του μόλου στον πράσινο φάρο, ενίσχυση και αυτό, και μετά είναι σε 1-2 σημεία εντός του λιμένα Μυτιλίνης, τα οποία θα γίνουν και αυτά προέπονται μέσα στο έργο. Είναι ένα έργο το οποίο έπρεπε να γίνει αυτό. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προσπαθεί να υπολώσει κάποιες πληγές, οι οποίες λόγω των καιρικών έντονων γενικών φαινομένων παρουσιάζονται αρκετές τώρα. Πάρα πολλά προβλήματα σε πολλά νησιά, σε πολλά λιμάνια. Τα λιμάνια, βέβαια, στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου, να τονίσω αυτό, γιατί έχουμε παράπονα πολλά. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στην αρμοδιότητα έχει 16 λιμάνια απάνω στο νησί. Τα υπόλοιπα, τα λευτικά καταφύγια, τα 72, δυστυχώς δεν είναι λιμενικό ταμείο. Οπότε δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε κάποια αιτήματα των ψαράδων για αυτό. Εντάξει, προσπαθούμε ότι είναι το καλύτερο γενικά να κάνουμε παντού. Μάλιστα. Μια καταλητική ημερομηνία υπάρχει για την ολοκλήρωση του έργου? Ναι, αυτό προτού ήδη τώρα έχουν αυτό, σήμερα τα μηχανήματα στρώνουν το αυτό. Πιστεύω ότι σε ένα μήνα, ανάμιση, θα έχει απολυκρωθεί και το έργο και εντός και εκτός του λιμένα. Με συνέπεια και ευθύνη, όλοι για τη Μυτιλίνη είναι το σύνθημα και το όνομα μιας ομάδας ανεξάρτητης αυτοδιοικητικής για την κοινότητα του Δήμου Μυτιλίνης, προκειμένου να συστρατευτούν όλοι σε μια κοινή πορεία για το καλό της πόλης Μυτιλίνης. Για το θέμα αυτό μας μιλάει ο κύριος Πάνος Πίτσιος.
Όπως έχουμε αναφερθεί πριν λίγες μέρες από το κείμενο αρχών, από τη διακήρυξη αρχών που είχαμε δημοσιοποιήσει, τα μέλη της ανεξάρτητης αυτοδιοικητικής πρωτοβουλίας για τη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλίνης, που θα συμμετάσχουμε στις εκλογές και με τίτλο «Με συνέπεια και ευθύνη όλοι για τη Μυτιλίνη». Αυτή το κείμενο αρχών, η διακήρυξη αρχών που είχαν υπογράψει 114 συνδημότες μας, σε απόλυτη συσχέτιση με αυτά που είχαμε εξαγγείλει τότε, η κίνησή μας προχωρά, τα ιδρυτικά μέλη προχωράμε σε μια ανοιχτή συνέλευση δημοτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο στις 6 Απριλίου και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων Τριψυχώρη του ξενοδοχείου Ηλιοτρόπιο στη Βίγλα της Μυτιλίνης. Καλούμε όλους τους δημότες της Μυτιλίνης που ενδιαφέρονται να έρθουν στη συνέλευση αυτή, όπου θα παρουσιάσουμε τις βασικές αρχές και επιδιώξεις της πρωτοβουλίας που κατέρχεται στις εκλογές. Μιλάμε πάντα για τις κοινοτικές εκλογές, όχι τις δημοτικές εκλογές, για την κοινότητα της Μυτιλίνης, και θα ακολουθήσει βέβαια ένας υποδομητικός διάλογος με τους συμμετέχοντες συνδημότες μας, όπου θα προταθούν ιδέες, θα ακουστούν διάφορες προτάσεις και θα τεθούν προτεραιότητες, οι οποίες θα μπουν στο πρόγραμμά μας, γύρω από την καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια κυρίως των πολιτών, την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη, την πρόοδο της πόλης κλπ. Και βέβαια, σύμφωνα πάντα με τις εξαγγελίες όπως το είχαμε βάλει μέσα στο κείμενο αρχών, θα ακολουθήσει η απόλυτα δημοκρατική διαδικασία επιλογής των υποψηφίων συμβούλων. Βεβαίως, μέχρι τώρα έχουμε αρκετά ονόματα υποψηφίων που θέλουν να συμμετάσχουν στο τελικό ψηφοδέλτιο. Θα ακούσουμε και τις απόψεις των δημοτών. Θα σηκώσουν και τα χέρια τους όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφοι, ώστε με απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες να ολοκληρώσουμε το τελικό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα κατέλθει στις εκλογές της 26ης Μαΐου. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι τον κύριο λόγο τον έχουν οι δημότες, εμείς μόνο το σύνθημα, με συνέπεια και ευθύνη όλοι για τη Μυτιλίνη. Περιμένουμε λοιπόν όλους τους δημότες της πόλης, όποιοι ενδιαφέρονται, να έρθουν να ενταχθούν στο συνδυασμό, όπου ένα βασικό θέμα που έχουμε εξαγγείλει είναι ότι για ό,τι κάνουμε θα υπάρξουν επιτροπές, δηλαδή ακόμα και να μην είναι μέσα σε αυτούς οι οποίοι θα κατέβουν στο κεντρικό ψηφοδέλτιο της ανεξάρτητης αυτοδιοικητικής πρωτοβουλίας, θα μπορούν να τους στελεχώσουν στη συνέχεια, και αν και εφόσον μας τιμήσει ο μυτιλινιακός λαός με την ψήφο τους, θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε όλες αυτές τις εθελοντικές ομάδες πρωτοβουλειών που θα οργανώσουμε στη συνέχεια. Καλούμε λοιπόν τους Μυτιλινούς το Σάββατο στις 6 το απόγευμα, Σάββατο 6 Απριλίου στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ψυχώρη του ξενοδοχείου Ηλιοτρόπιο. Και αυτή είναι μία από τις καλές ειδήσεις που θέλουμε να τις έχουμε κάθε τόσο και λιγά, και μιλάμε για πρόκληση 16 Μυτιλινιών μαθητών στην τρίτη φάση του 31ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Προγραμματισμού. Για το θέμα αυτό μας μιλάει ποιος άλλος, ο κύριος Στρατής Πλάτων, ο οποίος έχει ένα σωρό επιτυχίες σε όλους αυτούς τους τομείς. Σήμερα βγήκαν τα αποτελέσματα της Β' φάσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής, που αφορά διαγωνισμό στον προγραμματισμό που γίνεται κάθε χρόνο. Όπως είχαμε πει πριν ένα μήνα, ο διαγωνισμός αφορά παιδιά λυκείου και γυμνασίου, από πρώτη γυμνασίου μέχρι τρίτη λυκείου, που διαγωνίζονται στον προγραμματισμό. Ένα αρκετά απαιτητικό περιβάλλον. Τα θέματα συνήθως είναι πιο δύσκολα από την πρώτη φάση και βγήκαν τα αποτελέσματα τώρα της Β' φάσης. 16 παιδιά προκρίθηκαν στην τρίτη φάση. Βασικά όσα επιχείρησαν να λύσουν τα θέματα και τα υποβάλλανε, περάσανε. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλη επιτυχία σε πανελλαδικό επίπεδο. Τώρα η επόμενη φάση θα διεξαχθεί πλέον στο Πολυτεχνείο στις 20 Απριλίου. Όσα παιδιά επιχειρήσουν να πάνε εκεί, δεν θα πάνε όλα, γιατί κάποια έχουν υποχρεώσεις λόγω μαθημάτων στο Λύκειο και κάποια δεν θα τολμήσουν, γιατί ίσως δεν είναι ακόμα έτοιμα να δώσουν τρίτη φάση. Η τρίτη φάση είναι αρκετά δύσκολη. Αυτοί που πάνε στην τρίτη φάση έχουν σαν στόχο να επιλεχθούν πλέον για να πάνε να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε Βαλκανιάδες και Ολυμπιάδες πληροφορικής. Θα δούμε τώρα ποιοι θα είναι έτοιμοι μέχρι 20 του μήνα. Εγώ προσωπικά θα τους συνοδεύσω στο Πολυτεχνείο.
Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, εδώ που έχουν φτάσει, αξίζουν συγχαρητήρια. Είναι παιδιά τα οποία έχουν αφιερώσει κάποιες ώρες πλέον του διαβάσματός τους για να κάνουν ένα μάθημα το οποίο δεν διδάσκεται στο σχολείο. Και αυτό απαιτεί έτσι αυτοπειθαρχία περισσότερο. Αλλά είναι παιδιά που θα κοστούν στο μέλλον. Ειδικά κάποιοι από αυτοί έχουν φοβερή κλίση και βλέπω μεγάλες επιτυχίες στο μέλλον. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η εξέταση στις 20 Απριλίου. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να αναφέρω και να τους συγχαρώ, να αναφέρω ονομαστικά τα παιδιά που περάσανε κατά αλφαβητική σειρά. Είναι και γυμνασίου και λυκείου. Έχουμε λοιπόν το Βαθρακούλη Βαγγέλη, το Γαβριλά το Άγγελο, Γαλανόπουλο Κωνσταντίνο, Ευστρατείο Νίκο, Θεοδοσίου Δημοσθένη, Καρνά Βασίλη, Μαλαμά Βασίλη, Μαντζάρι Παναγιώτη, Μουτζούρι Στρατούλα, Σταυρούλα, Μπαλί Φώτη, Μπούμπα Ταξιάρχη, Μιλωνά Κώστα, Παπούκα Αλέξανδρο, Χατζηγιάννη Γιάννη και Χατζηπαναγιώτη Ορφέα και Χιωτέλη Γιάννη. Θα δούμε λοιπόν ποιοι από αυτοί θα πάνε στην Αθήνα, τους εύχομαι καλή επιτυχία και θα μιλήσουμε πια με το καλό στο τέλος Απριλίου που θα έχουμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αυτού. Μεγάλη προσέλευση κόσμου είχαμε στην αίθουσα Γιάννης Παυλακίδης στο επιμελητήριο Λέσβου βέβαια, όπου η Χρυσάνθη Μυρσινιά είχε μία διάλεξη με θέμα «Προσέχω για να θυμάμαι». Ενημερωτική ομιλία με θέμα «Προσέχω για να θυμάμαι». Θα μιλήσουμε για τις γνωστικές λειτουργίες, τη μνήμη, την προσοχή, τις εκτελεστικές λειτουργίες, τον λόγο και θα αναλύσουμε σε τι μπορεί να βοηθήσει ένας νευροψυχολόγος, κάποιον ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα σε κάποια από αυτές τις λειτουργίες. Τι πρέπει να προσέχουμε για να θυμόμαστε? Είναι πολύ σημαντικό να ερχόμαστε στον ειδικό πριν παρουσιαστεί το πολύ μεγάλο πρόβλημα που μας κάνει τις λειτουργικούς. Με τις πρώτες ενδείξεις, δηλαδή. Ακριβώς. Ή δυσκολίες στην προσοχή, ή προβλήματα στην οργάνωση, για παράδειγμα. Πρέπει να απευθυνόμαστε στον κατάλληλο ειδικό, έτσι ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο μηδέν, που να χρειαζόμαστε πλέον και βοήθεια από νευροψυχολόγο και βοήθεια από νευρολόγο, συνήθως ιατρική και φαρμακευτική. Να μας το αναπτύξετε λίγο, για πείτε μας, μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας με κάποιες ασκήσεις, δηλαδή κάποια τεστ που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι εμείς οι ίδιοι? Ιδανικά, για να προλάβουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα, οι ιδανικές συνθήκες είναι να εργαζόμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πλούσιο, να ερχόμαστε δηλαδή σε επαφή και με τους υπόλοιπους ανθρώπους, είναι η καλύτερη δυνατή εξάσκηση που μπορούμε να κάνουμε, αλλά σίγουρα ασκήσεις όπως σκάκι, τάβλη, κάποια σταυρόλεξα, παζλ. Τεχνή διαγνώσεων. Ακριβώς. Ό,τι μπορεί να εξασκήσει τον εγκέφαλο σε συνδυασμό με τη σωστή διατροφή αλλά και την άσκηση. Είναι πάρα πολύ σημαντική η άσκηση, γιατί πολλές ασθένειες ξεκινούν από σωματικές ασθένειες οι οποίες στο μυαλό μας δεν σχετίζονται με την μνήμη, για παράδειγμα, αλλά ένα αγκιακό εγκεφαλικό, το οποίο είναι μια πολύ συχνή ασθένεια στην Ελλάδα ειδικά, σίγουρα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα μνήμης και θα μπορούσε να έχει αποφευθεί με μια σωστή διατροφή ή με μια σωστή άσκηση. Να αναφέρουμε λίγο τι διατροφή δηλαδή χρειάζεται. Λαχανικά, ακριβώς, φρούτα. Ναι, και κυρίως η αποφυγή πολύ μεγάλου στρες, η αποφυγή του να τρώμε λιπαρά ή τροφές οι οποίες είναι αυτό που λέμε junk food. Γενικά η μεσογειακή διατροφή είναι ιδανική αν την τηρούμε με τη μορφή την οποία μας λένε όλοι οι διατροφολόγοι. Έχετε ένας άνθρωπος εύκολα σε εσάς να πάρει κάποιες γνώσεις, να ενημερώσει, γιατί εδώ είμαστε και επαρχία και λίγο δυσκολεύει το πράγμα. Δυστυχώς, επειδή είμαστε πολύ καινούργιο επάγγελμα στην Ελλάδα, ενώ στο εξωτερικό είναι πολύ αναπτυγμένη η επιστήμη, σε εμάς έρχονται αφού έχει υπάρξει το πρόβλημα, αφού βρίσκονται σε ένα σημείο που υπάρχει πραγματική δυσκολία και στην εργασία τους και στη δουλειά τους, ή υπάρχει μια ασθένεια, για παράδειγμα ένας όγκος στον εγκέφαλο που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα ακόμη και στη διαβίωση του ατόμου, έρχονται μετά σε εμάς για αποκατάσταση. Προσπαθούμε να τους φτάνουμε στο καλύτερο δυνατό σημείο λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας. Είναι δύσκολο στην Ελλάδα. Υπάρχει έλλειψη τεστ, έλλειψη ειδικών, έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των ειδικοτήτων, αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Από τι ηλικία μπορεί κάποιος να αρχίσει να το ψάχνει το θέμα αυτό? Ιδανικά,
Η ηλικία των 40 με 45 είναι μια καλή ηλικία. Σε εμάς βέβαια έρχονται λίγο μεγαλύτεροι, αλλά μόλις αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα πρώτα προβληματάκια δυσκολίας μνήμης, είναι καλό να κάνουμε έστω μια γνωστική, να έχουμε ένα σημείο μηδέν, μια εξέταση μνήμης, να έχουμε κάποιες γνώσεις για το πού βρισκόμαστε, έτσι ώστε και στην πορεία να δούμε αν υπάρχει μια πτώση, αν φθήνουν οι γνωστικές μας λειτουργίες ή αν βρίσκονται σε καλό σημείο. Η θεραπεία από πότε μπορεί να αποδίδει? Συνήθως χρειαζόμαστε σε ένα νέο άνθρωπο περίπου στους 3 μήνες θεραπείας έχουμε μία βελτίωση. Χωρίς φαρμακευτική αγωγή? Αυτό θα το κρίνει ο νευρολόγος ή ο ψυχίατρος, ανάλογα με τι συνεργάζεται ο κάθε ειδικός. Συνήθως σε προβλήματα απλά μνήμης δεν χρησιμοποιούμε κάποια φαρμακευτική αγωγή. Όταν φτάνουμε στο σημείο που χρειαζόμαστε, έχουμε μία διάγνωση Alzheimer ή κάποιες άλλες άνοιες, ναι, προχωράμε και σε φαρμακευτική αγωγή. Πόσο γρήγορα είναι η κάθε ασθένεια, ας πούμε το Alzheimer, πόσο εύκολο, πόσο γρήγορο είναι, σε πόσες μήνες δηλαδή από που θα ξεκινήσουμε να νιώθουμε τις απώλειες μνήμης, μπαίνουμε στη φάση αυτή? Πόσο γρήγορα φτάνουμε σε σημείο που γινόμαστε τις λειτουργικοί? Αν δεν το προσέξουμε. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την καθημερινότητα του ανθρώπου. Συνήθως το Alzheimer, για παράδειγμα, έχει 7 στάδια. Όταν φτάσουμε περίπου στο 5ο στάδιο, τα επόμενα 2 περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Υπολογίζουμε περίπου στη δεκαετία. Αν υπάρχει αποκατάσταση, μπορούμε να φτάσουμε και στη πενταετία. Να μειώσουμε δηλαδή τον χρόνο, το πόσο γρήγορα εξελίσσεται, να το επιβραδύνουμε, είναι ο μόνος τρόπος. Δεν υπάρχει ίαση στις μη αναστρέψιμες μορφές άνοιας και άλλων προβλημάτων. Είναι κάτι το οποίο καλό είναι να το προλαμβάνουμε, να μην φτάνουμε στο σημείο να χρειαζόμαστε την απόλυτη βοήθεια από κάποιον νευροψυχολόγο. Αλλά σίγουρα η πρόληψη είναι το καλύτερο για όλες τις ασθένειες, σε οποιαδήποτε τομέα. Κάποιες οδηγίες θα θέλαμε, βασικές οδηγίες, τι να προσέξουμε? Εμπιστευτείτε τον ειδικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οι περισσότεροι, ακριβώς, οι περισσότεροι έχουν πρόβλημα να εμπιστευτούν τον ειδικό, φοβούνται. Μην φοβάστε τι θα ακούσετε. Το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι να συμβεί κάτι καλό από τον ειδικό. Η συνεργασία με κάποιον ειδικό που ταιριάζουν και ο τρόπος δουλειάς με τον ασθενή, σίγουρα θα αποφέρει καλό αποτέλεσμα. Η επαγγελματική σχολή μαθητείας του ΟΕΔΑ διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Μυτιλήνης και βέβαια με το Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Η επαγγελματική σχολή μαθητείας του ΟΑΕΔ πραγματοποίησε εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 3 Απριλίου του 2019, η οποία διοργανώθηκε για δεύτερη σχολική χρονιά σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Μυτιλήνης και το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Μυτιλήνης. Συνολικά προσήλθαν για να αιμοδοτήσουν 41 μαθητές. Αιμοδότησαν 31, εκ των οποίων οι 12 για πρώτη φορά, ενώ έγιναν και 2 αιτήσεις για εθελοντική προσφορά υποψήφιου συμβατού Δότη Μιελού των Οστών. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά για την ευαισθησία τους να προσφέρουν ζωή. Το ΔΣ του Συλλόγου. Λίγο πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας πω ότι καλό είναι μέρες που είναι Άγιες, μην περιμένουμε όλοι να πάμε την τελευταία ημέρα στην Ανάσταση όπως κάνουν οι περισσότεροι χριστιανοί. Δεν το λέω με δόση ειρωνίας, το λέω έτσι γίνεται, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μπορούμε όλοι κάθε Μεγάλη Παρασκευή να πηγαίνουμε σε καμία εκκλησία, να παρακολουθούμε την Θεία Λειτουργία. Και εγώ βασικά μου αρέσει πάρα πολύ η Παναγία στο Πυργί, όπου κάθε Παρασκευή στις 5 ώρα γίνονται οι χαιρετισμοί, συμβουλή, προτροπή. Αν θέλετε πηγαίνετε και δεν θα χάσετε, θα δείτε ένα άλλο κλίμα χριστιανοσύνης και θα σας αρέσει και θα πηγαίνετε κάθε Μεγάλη Παρασκευή μέχρι τουλάχιστον να φτάσουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, και στο σημείο αυτό η ενημέρωση σας από την τηλεόραση Μυτιλήνης ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που για μία ακόμη φορά ήσασταν εδώ μαζί μας. Να είστε όλοι καλά.